Γνώθης αυτόν. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκαίας. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή να διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτόν. Κείμενα αυτογνωσίας». Περί της συνείδησης του ανθρώπου που αθετεί τον ηθικό νόμο. Είναι φοβερά τυραννική η συνείδηση του ανθρώπου που αθετεί τον ηθικό νόμο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο οδυνηρό από τη συνείδηση της ψυχής που αμαρτάνει όταν αυτή εξεγείρεται και την ελέγχει. Διότι τίποτα δεν ταράζει και δεν πλήττει την ψυχή όσο ο έλεγχος της συνείδησης. Το δικαστήριο της συνείδησης είναι αδέκαστο και αυστηρότατο. Ο Πυθαγόρας λέει: «Μεγαλύτερα βάσανα περνάει μέσω της συνείδησης αυτός που αδικεί, πάσχοντας από τη συνείδησή του, παρά αυτός που μαστιγώνεται στο σώμα του και τις πληγές του». Ο Χρυσόστομος λέει: «Και αν χίλιες φορές κανείς είναι πονηρός, το κριτήριο της συνείδησής του δεν αλλοιώνεται». Διότι αυτό είναι φυσικό και έχει τοποθετηθεί από τον Θεό εξ αρχής μέσα μας. Και αν χίλιες φορές φιλονικήσουμε, αυτό θα στέκεται εκεί, θα κραυγάζει εναντίον μας, θα μας φωνάζει, θα μας τιμωρεί, θα μας καταδικάζει. Και δεν υπάρχει κανείς που να ζει με κακία και να μην υπομένει χίλιες φορές την οδύνη και όταν σκέπτεται τα κακά και όταν τα διαπράττει. Η διάκριση του καλού μέσα μας στέκεται ακλόνητη και δεν παρεκκλίνει. Αυτός που αμαρτάνει, όπου και να βρίσκεται, κουβαλάει μέσα του τον πικρό κατήγορο, τη συνείδησή του. Όπως είναι αδύνατο να ξεγελάσει κανείς τον εαυτό του και να του ξεφύγει, έτσι δεν μπορεί να ξεφύγει και από τον έλεγχο της συνείδησής του, αλλά υπομένει αυστηρό έλεγχο και πικρή κατηγορία, γιατί έχει μέσα του ο καθένας τη συνείδησή του κατήγορο, ακόμη και αν δεν το θέλει. Ο άνθρωπος που δέχεται τον έλεγχο της συνείδησής του είναι δυστυχέστατος. Περί πονηρής συνείδησης. Πονηρή συνείδηση, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι η συνείδηση του ανθρώπου που παραβαίνει τον θείο ηθικό νόμο, ζητώντας πάντα την επικράτηση του δικού του θελήματος, το οποίο του υπαγορεύει το ίδιο του το εγώ. Η συνείδηση αυτού του ανθρώπου έχει πλέον διαστραφεί από την εσκοτισμένη του διάνοια και την επικράτηση μέσα του του νόμου της αμαρτίας και δεν ξεσηκώνεται πια. Ούτε διαμαρτύρεται για τις παραβάσεις του ηθικού νόμου, διότι αθέτησε και νόμο και νομοθέτη. Και η αμαρτία σκοτίνιασε τα μάτια της ψυχής του, ώστε να μην βλέπει πια το φως του ηθικού νόμου, το φως της αλήθειας. Βούλωσε τα αυτιά του για να μην ακούει τον λόγο του Θεού. Σκότισε το νου του,
ώστε να μην κατανοεί, σκλήρινε και απολύθωσε την καρδιά του ώστε να μην συναισθάνεται. Η συνείδηση ενός τέτοιου ανθρώπου έχει πορωθεί. Αυτός που έχει πονηρή συνείδηση ζει μέσα στην κακία, σκέπτεται και επιδιώκει τα πονηρά, επιθυμεί τα κακά και εργάζεται την ανομία. Σε τίποτα δεν έχει θάρρος. Τρέμει ακόμη και τους δούλους και βλέπει τους πάντες καχύποπτα. Στην καρδιά του βασιλεύει ταραχή και την κατακυριεύουν ο θυμός και η οργή. Αυτός που έχει πονηρή συνείδηση κολλάζεται από την πονηρία πριν από την ώρα της κόλασης, σαν να βρίσκεται και όλα σε αυτή. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος θα κλείσει το κεφάλαιο των ηθικών μελετών του, μιλώντας μας για την πόρωση της καρδιάς. Περιπορώσεως της καρδιάς. Πόρωση. Είναι η ηθική αναισθησία της καρδιάς, η οποία λέγεται και ηθική πόρωση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, πράττει το κακό χωρίς να ντρέπεται και μάλιστα καυχαίεται για τις αμαρτίες του. Για τον λόγο ότι η καρδιά του έχει γίνει αναίσθητη, η συνείδησή του σιγά. Αυτή η σιγή είναι σιγή ηθικής νέκρωσης. Σε αυτή δεν υπάρχει σωτηρία. Την πορωμένη καρδιά δεν τη συγκινεί καμιά φωνή, καμιά πρόσκληση, καμιά παράκληση, προτροπή ή νουθεσία. Οι αποκαλύψεις και τα θαύματα δεν τη συνεφέρνουν από τον λίθαργό της. Τίποτα δεν της προξενεί εντύπωση, τίποτα δεν την οδηγεί στη μετάνοια. Αυτός που έχει υποστεί πόρωση θα πεθάνει μέσα στην αμαρτία, διότι τον έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος φτάνει στην πόρωση της καρδιάς διότι αμαρτάνει δίχως φόβο. Αμαρτάνει άφοβα από τη στιγμή που υπέταξε την πνευματική ζωή στη ζωή των αισθήσεων. Κατά τον Απόστολο Παύλο υπάρχει διαρκής πάλι μεταξύ της πνευματικής ζωής και της ζωής των αισθήσεων. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, τα αυτά δε αντίκειται αλλήλεις. Εξαιτίας μάλιστα της νοθρότητας προς τους αγώνες και της αμέλειας του ανθρώπου, ως επί το κλείστον νικάει η σάρκα. Ακόμη νικάει διότι έχει πιστό σύμμαχο τον αισθητό κόσμο, τα πάθη και τις επιθυμίες της καρδιάς του ανθρώπου. Και όσο μεν ο άνθρωπος προσέχει, γρηγορεί, αγωνίζεται και επικαλείται τον Θεό και τη Θεία του βοήθεια και αντίληψη, ενισχύει την πνευματική του φύση και την αναδεικνύει νικήτρια στον αγώνα κατά της σάρκας. Οπότε την υποτάσσει και την αναγκάζει να υπακούει και να ακολουθεί τις απαιτήσεις του πνεύματος, που σημαίνει να καθοδηγείται σύμφωνα με τις απαγορεύσεις του ηθικού νόμου. Αλλά αμέσως μόλις πάψει να προσέχει, να γρηγορεί, να αγωνίζεται και να επικαλείται τον Θεό, η φύση που υπόκειται στις αισθήσεις αρχίζει και αντιστέκεται προς το πνεύμα και στο τέλος επαναστατεί εγείροντας πολλές αξιώσεις. Το πνεύμα που τεμπέλιασε από την αμέλεια και έπαψε να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, αρχίζει να αισθάνεται ανίσχυρο στον αγώνα κατά των αισθήσεων και αρχίζοντας την υποχώρηση, ενδίδει στις απαιτήσεις τους. Ευρισκόμενος σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος, θεωρεί τις θείες εντολές φορτίο βαρύ και δυσβάστακτο. Ήδη ο νόμος της σάρκας αρχίζει να κυριαρχεί στον άνθρωπο. Όσο δε περισσότερο επικρατεί στον άνθρωπο ο νόμος αυτός, τόσο η πνευματική φύση αποδυναμώνεται. Ενώ αισθάνεται ο άνθρωπος ότι οφείλει να πράττει σαν αυτεξούσιον και αισθάνεται την υποχρέωση σαν ηθικά ελεύθερον να υπακούει στον νόμο του πνεύματος, όμως
δεν έχει πια την ηθική δύναμη και το σθένος να αγωνιστεί εναντίον των παθών και γενικά των παράλογων επιθυμιών που προβάλλουν οι αισθήσεις. Σε αυτό το στάδιο αισθάνεται μεν τον εαυτό του εχμαλωτισμένο από τα δεσμά των αισθήσεων, επιθυμεί να τα σπάσει, αλλά αδυνατεί, καθότι το πνεύμα του έχει γίνει νοθρό. Έχει μεν την αίσθηση της ηθικής αθλειότητάς του και η συνείδησή του διαμαρτύρεται για το κατάντημά του, αλλά δεν καταφέρνει να απαλλαγεί. Αδυνατεί να επαναφέρει την κυριαρχία του πνεύματος, αφού δεν προσφεύγει στη βοήθεια του Θεού. Δεν επικαλείται τη θεία αντίληψη. Η κατάσταση αυτή, παρότι άθλια, παρέχει όμως ελπίδα σωτηρίας σε εκείνον που ζητάει με δάκρυα το έλεος του Θεού. Αυτό συμβαίνει γιατί και σε αυτήν ακόμη την κατάσταση ο άνθρωπος είναι σε θέση να ακούσει τη φωνή της συνείδησής του, η οποία του διαμαρτύρεται για τις ατασταλίες του και τον παράνομο ηθικό βίο του. Θέλησή του επιθυμεί να αντιδράσει στον νόμο της σάρκας, που αντιλαμβάνεται ότι τον έχει κυριεύσει. Αλλά λείπει το ηθικό σθένος, ενώ τον εγκατέλειψε και η ελπίδα ότι μπορεί να έλθει σε αυτόν η χάρη του Θεού. Σε αυτή την κατάσταση μπορεί να τον σώσει η βοήθεια κάποιου πνευματικού άνδρα. Αν δεν έλθει αυτή η βοήθεια, η πνευματική δουλεία είναι πια γεγονός οριστικό. Η αντίδραση πλέον πάβει και εκλείπεται εντελώς. Η πνευματική φύση παραδίνεται δούλη στη φύση των αισθήσεων. Η φωνή της συνείδησης πνίγεται τώρα από τη φωνή της κυρίαρχης αμαρτίας και ο άνθρωπος, εντελώς παραδομένος αυτή, δουλεύει για αυτή με προθυμία, αρνούμενος την πνευματική του φύση, τον ηθικό νόμο, τον ίδιο τον Θεό. Η οριστική τυραννία της αμαρτίας έχει ολοκληρωθεί. Η πόρωση της καρδιάς συντελέστηκε. Η επιστροφή προς τον Θεό και η σωτηρία είναι αδύνατη. Ο πορωμένος στην καρδιά είναι ήδη ηθικά νεκρός. Του βιβλίου του ο Άγιος Νεκτάριος θα μας παρουσιάσει μελέτες και εικόνες περί δικαιοσύνης και αλήθειας και πρώτα περί δικαιοσύνης. Περί δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη είναι το να ταυτίζει ο άνθρωπος τη θέλησή του με τη Θεία θέληση και να πραγματοποιεί το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο ενώπιον του Θεού και το να ζητάει με όλη του την καρδιά τη δόξα του ονόματός του. Αληθινή δικαιοσύνη είναι ο Χριστός, ο οποίος εγεννήθη μην σοφία από Θεού. Δικαιοσύνη τε και αγιασμός. Δικαιοσύνη Θεού ονόμασε ο Απόστολος Παύλος τη σωτηρία που μας έρχεται, εφόσον πιστεύουμε, από τη χάρη του Θεού. Γιατί αυτή η σωτηρία δεν προϋποθέτει κόπους δικούς μας, αλλά είναι ολοκληρωτικά χάρισμα του Θεού. Είναι η δικαιοσύνη που παρέχεται από τον Θεό ή αλλιώς η δικαίωση που προέρχεται από Εκείνον, η οποία μας αθωώνει και μας απαλλάσσει από τα αμαρτήματά μας. Ο Χρυσόστομος λέει για τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη υπάρχει εκεί όπου ακολουθούνται και πράττονται οι εντολές του Θεού. Επίσης λέει ότι η δικαιοσύνη είναι κάτι το θαυμαστό και καθιστά τον άνθρωπο ικανό να στέκεται κοντά στον Θεό, κάνοντάς τον ισόθεο. Ο Θεοδόρητος ονομάζει δικαιοσύνη την ορθή ηγεμονία της ψυχής
και την κυριαρχία της επί των παθών, διότι η εναρμόνιση των συναισθημάτων με τη λογική και η αρμονική συνεργασία τους αποτελεί το κριτήριο για την απόκτηση της δικαιοσύνης. Ουδέ Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Δικαιοσύνη εστί συμφωνία των της ψυχής μερών». Ο δε Γρηγόριος Νήσις επισημαίνει: «Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας της ευθύτητας, να εισηγείται κάθε τι το άμελτο και στα λόγια και στα έργα, να τακτοποιείται της ψυχής όπως πρέπει, αλλά και να κατανέμει στον καθένα κατά την αξία του όσα του ανήκουν». Ο δε Θεοφύλακτος λέει: «Δικαιοσύνη είναι η ολοκληρωμένη αρετή, ο άμεμπτος βίος, καθώς δε νομίζουμε δίκαιο μπορούμε να ονομάσουμε τον αμερόληπτο». Ο Χρυσόστομος λέει ακόμη για τη δικαιοσύνη: «Δικαιοσύνη είναι η σύναξη και ενότητα όλων των καλών και αγαθών, η αρμονία και συγκέντρωση όλων μαζί των αγαθών εύλογα θα μπορούσε να ονομαστεί η δικαιοσύνη». Η δικαιοσύνη δεν κρίνει κάνοντάς μας χάρη, αλλά απονέμει την αξία του καθενός. Η δικαιοσύνη του Θεού ωστόσο είναι φιλανθρωπία, επειδή στο δίκαιο αναμειγνύεται το έλεος. Έτσι καλείται η δικαιοσύνη, η οποία δικαιώνει τον άνθρωπο και διαλύει τα αμαρτήματα. Αυτή μένει στον αιώνα. Η ελεημοσύνη στην Αγία Γραφή καλείται δικαιοσύνη, καθώς είναι έργο δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη κατέρχεται από τον ουρανό, από τον Θεό, τον δίκαιο κριτή, και η επανορθωτική και η ανταποδοτική. Ο Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, λέει για τη δικαιοσύνη: «Ο Θεός που είναι και δικαιοσύνη, μοιράζει στον καθένα κατά την αξία του, παρέχει το σωστό μέρος, το κάλος, την ευταξία και την ομορφιά, και ακόμη όλα όσα διανέμει και μετάξει ξεχωρίζει για τον καθένα, γιατί ο ίδιος είναι αίτιος κάθε ανεξάρτητης ενέργειας». Η δικαιοσύνη λυτρώνει τις ψυχές από τον θάνατο. Η δικαιοσύνη είναι οδηγός προς το αγαθό, γιατί η αρχή του αγαθού δρόμου είναι το να πράττει κανείς δίκαια. Αυτός δε που επιδιώκει τη δικαιοσύνη αγαπάει τον Θεό. Η δικαιοσύνη ισχυροποιεί αυτόν που εργάζεται για αυτήν. «Εν πλεοναζούσι δικαιοσύνη ισχύς πολύ», λέει η Γραφή. «Αν επιδιώκεις το δίκαιο, αυτό θα σε καταλάβει και θα σε εντύσει με ένδυμα δόξας». Η δικαιοσύνη είναι ο κανόνας με τον οποίο πρέπει να αξιολογούμε κάθε πράξη της ζωής μας. Άνευ δικαιοσύνης δεν στέκεται καμιά αρετή. Η έλλειψη της δικαιοσύνης μαρτυρά έλλειψη αγάπης. Στην καρδιά δε που στερείται την αγάπη, είναι αδύνατον να αναπτυχθεί κάποια αρετή. Η αδικία καταστρέφει τα πάντα. Αυτός που πράττει την αδικία αρνήθηκε τη θεοσέβεια, διότι κανείς άδικος δεν είναι θεοσεβής, αλλά και κανένας θεοσεβής δεν είναι άδικος. Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας περιγράψει την εικόνα του δίκαιου ανθρώπου. Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη. Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και του ζωγράφισαν τον χαρακτήρα, γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί. Σπέρνει η δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τους καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του. Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον Φίνικα και θα αυξηθεί όσο ο κέδρος του Λιβάνου. Οι καρποί της δικαιοσύνης του δεν χάνονται. Λαβαίνει δε τον μισθό του από τον Κύριο. Ο δίκαιος
ζει μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη. Το φως του δίκαιου λάμπει για πάντα. Η δε ευλογία του Θεού ακουμπάει επί της κεφαλής του. Η ευφροσύνη πληρεί τον χρόνο του δικαίου. Ευλογείται το σπίτι του και μεγαλώνει η δύναμή του. Η σωτηρία του δίκαιου προέρχεται από τον Θεό και ο Θεός τον υποστηρίζει. Το σπέρμα του θα υπάρχει από γενεά σε γενεά και τα παιδιά του σαν μικρά κλάρια ελαιών που φυτρώνουν γύρω από τον κορμό της ελιάς θα στέκονται γύρω από το τραπέζι του. Ο Κύριος δεν απομακρύνει τα μάτια του από τον δίκαιο και τον βοηθά στις αντιξοότητές του και θα τον δοξάσει. Ο Κύριος έχει τον δίκαιο κάτω από την επίβλεψή του και ακούει την προσευχή του. Εκέκραξε ο δίκαιος και ο Κύριος τον εισάκουσε, τον απομάκρυνε από όλες τις θλίψεις του. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτού, εν εξ αυτών που συντριβήσεται. Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν κορμήσουν ποταμοί, δεν θα τον παγιδεύσουν και αν διαβαίνει ύδατα, δεν θα παρασυρθεί από αυτά, γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Αν περάσει μέσα από τη φωτιά, δεν θα καεί. Η δεξιά του Κυρίου θα τον σκεπάσει. Ο δίκαιος είναι άμεμπτος και τα χέρια του καθαρά από τη βρωμιά της αδικίας και η καρδιά του αμόλυντη από ανομίες. Ο δίκαιος εμφανίζεται με πολύ θάρρος μπροστά στο δικαστήριο και το πρόσωπό του λάμπει μέσα από την απολογία του. Ο δίκαιος θα κληρονομήσει τη γη και το μνημόσυνο αυτού θα υπάρχει αιώνια. Το όνομά του θα το ευλογούν γενναίες γενναιών και τη δικαιοσύνη του θα τη διηγούνται οι απογονοί του. Στα χέρια του δίκαιου υπάρχει πηγή ζωής και τα παιδιά του δεν πρόκειται να λιμοκτονήσουν. Από τον πλούτο των ασεγών θησαυρίζει ο δίκαιος. Οι δρόμοι του δίκαιου φωτίζονται από φως και οι οδοί του είναι ευθείες ενώπιον του Κυρίου. Ο δίκαιος, αν πέσει, θα ξανασηκωθεί και αν 7 φορές πέσει, 7 θα σηκωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος θα τον σηκώσει από το παράπτωμά του. Τα χείλη του δίκαιου άνδρα στάζουν χάρη, το δε στόμα του λαλεί σοφία. Είναι μακάριος ο δίκαιος και θα είναι μακάρι και οι απόγονοι που θα προέλθουν από αυτόν. Των δικαίων οι ψυχές βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν τους αγγίζει κανένα βάσανο. Η ελπίδα των δικαίων είναι αθάνατη. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια και ο μισθός τους παρέχεται από τον Κύριο. Το ίδιο και η φροντίδα από τον Κύριο δίνεται. Γι' αυτόν τον λόγο θα λάβουν βραβείο από το ίδιο το χέρι του Κυρίου, που θα είναι το βασίλειο της ευπρεπίας και το στολίδι του κάλους, γιατί η δεξιά του θα τους σκεπάσει και ο βραχιονάς του θα τους υπερασπιστεί. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής των δικαίων είναι αριθμημένες από τον Θεό, κι ούτε μία από αυτές δεν θα πέσει δίχως τη θέλησή του. Μακάριος άνθρωπος ο δίκαιος. Στη συνέχεια, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος του αιώνα μας θα μας περιγράψει την εικόνα της αδικίας. Αδικία είναι η συνήθεια να βλέπει κανείς τους νόμους με υπεροψία. Αδικία είναι η περιφρόνηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου. Αδικία είναι η εναντίωση στο θείο θέλημα. Είναι ενέργεια για να επικρατήσει το κακό. Ο πόλεμος, η ταραχή, η κακοδαιμονία, η βασιλεία του πονηρού. Η αδικία είναι ανοσιούργημα και αυτόν που την εργάζεται τον καθιστά ακάθαρτο μπροστά στον Θεό. Η αδικία είναι αποκρουστική στα μάτια του Θεού, καθώς προσβάλλει το πρώτο των θείων χαρακτηριστικών που είναι η Θεία Δικαιοσύνη. Είναι δε μητέρα κάθε κακίας
αφού μέσα στην αδικία κρύβεται δια μιας κάθε κακία. Η αδικία είναι πράξη ψυχής που δεν συντάσσεται με τον Θεό αλλά με τον πονηρό. Η αδικία φανερώνει ψυχή που δεν έχει καμιά επαφή των συναισθημάτων με τη λογική, ούτε βέβαια μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στα πάθη και τις επιθυμίες της. Η αδικία κρίνει προς το συμφέρον και όχι προς το δίκαιο. Αποδίδει το δίκαιο σε αυτούς που αδικούν και το αφαιρεί από αυτούς που δικαιούνται να το λάβουν. Η αδικία γεμίζει τη γη με θρήνους και ο στεναγμός των αδικημένων ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό. Η αδικία, η οποία δεν έχει έλεος και εκτριμμούς, δεν δηλιάζει μπροστά σε τίποτα. Συνθλίβει τις καρδιές των αδικημένων και κάνει από τα μάτια τους να τρέχουν πηγές δακρύων. Δεν έλεγει το ορφανό και δεν λυπάται τη χείρα. Πάντοτε αδυσόπιτη και ανελέητη, επιβάλλει τις θελήσεις της και εκτελεί τις αποφάσεις της. Η τυραννία της είναι σκληρή, όπου δε επικρατεί, κυριαρχεί ο στεναγμός και ο πόνος. Η αδικία αρνείται τον Θεό και δεν υπολογίζει το κράτος της δύναμής του. Η εικόνα της προκαλεί φρίκη και τρόμος καταλαμβάνει αυτούς που την αντικρίζουν. Είναι δύσμορφη και αποτρόπαιη και η όψη της μοιάζει με αρχαία ερηνεία. Όπου και αν εμφανιστεί, απομακρύνεται από εκείνη η ειρήνη, η χαρά και η ευθυμία. Η παρουσία της προμηνεί η καταιγίδα και η φωνή της αναγγέλει την καταστροφή. Από όπου και αν περάσει, η ερήμωση γίνεται ολοκληρωτική. Η αδικία είναι ο κακός δαίμονας που αφαιρεί την ευτυχία από τους ανθρώπους. Τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος. Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με την εικόνα του αδίκου. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος: «Πολύ άσχημη είναι η όψη του αδίκου, γιατί ο χαρακτήρας της μοχθηρής του ψυχής αντικατοπτρίζεται σε αυτή. Οι δίκαιοι τον αποστρέφονται και οι τίμιοι τον περιφρονούν. Οι αγαθοί του κλείνουν την πόρτα και συχαίνονται τη συναναστροφή μαζί του. Δελίσεται τον άδικο ο Θεός και αποστρέφει το πρόσωπό του από αυτόν. Ο άδικος διαστρέφει την αλήθεια και το ψέμα είναι συνέχεια στα χείλη του. Το πονηρό το λέει καλό και το καλό πονηρό. Το σκοτάδι το λέει φως και το φως σκοτάδι, προκειμένου να αδικήσει τον πλησίον του. Με την πρόθεση του να αδικεί, αθετεί ακόμη και τον νόμο του Θεού. Στην τσέπη του έχει δύο σταθμά, ένα μικρό και ένα μεγάλο, και στην οικία του δύο μέτρα, το μικρό και το μεγάλο. Μεταθέτει προς όφελός του όπου μπορεί τα όρια των κτημάτων των ορφανών και εφαρπάζει την περιουσία από τις χείρες. Μαζεύει από την αδικία και θησαυρίζει από την αρπαγή. Θερίζει εκεί όπου δεν έσπηρε και μαζεύει εκεί όπου δεν διεσκόρπισε. Στον οίκο του αυλίζεται η αδικία και στα ταμεία του θησαυρίζεται δόλος. Η καρδιά του αδίκου κλειδωνίζεται σαν τη θάλασσα που αναβράζει. Δεν υπάρχει ανάπαυση σε αυτήν. Τη γεμίζει ο φόβος και τη διακατέχει ο τρόμος. Η ψυχή του υποφέρει και τον συνταράσσουν δυνατά πάθη. Έχει γίνει δούλος της αδικίας και η δύναμη της τυραννίας που φέρει η αδικία του έχει επιβληθεί. Ο νους του σκέπτεται τη δολιότητα και η διάνοιά του ασχολείται με πονηρά σχέδια όλες τις μέρες της ζωής του. Τα χέρια του είναι λερωμένα από τις αδικίες και τα πόδια του ακάθαρτα από τις άνομες πράξεις του. Θησαυρίζει και δεν ξέρει τελικά για ποιον τα μαζεύει. Η οργή του Θεού διασκορπίζει τα πλούτη του. Οι απόγονοί του χάνονται και το σπίτι του μένει έρημο. Στο σπίτι του δεν θα υπάρξει άνδρας ηλικιωμένος, λέει ο Κύριος, διότι ο Θεός θα ανταποδώσει δικαιοσύνη αιώνια στον άδικο. Ο άδικος είναι ο πιο δυστυχής μέσα στους ανθρώπους. Στο σπίτι του δεν μπορεί να εισέλθει ευτυχία. Ο Ευρυπίδης λέει ότι κανείς ποτέ δεν ευτύχησε από τη στιγμή που έγινε άδικος. Για τους άδικους λέει η Αγία Γραφή:
αυτός που αδικεί κουβαλάει τελικά ό,τι αδίκησε και στον Θεό δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο άδικος δεν θα κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών. Έρχεται η μέρα οργής για τον άδικο. Το στόμα του αδίκου θα φραχθεί. Όσα θέρισαν οι άδικοι τελικά θα αποδοθούν στους δίκαιους. Ο Θεός δεν θα τους προστατεύσει στα κακά που θα έρθουν. Θρήνος και απώλεια περιμένει τον άδικο, διότι από τον ουρανό θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού σε κάθε ανθρώπινη αδικία και ασέβεια. Τις προσευχές των αδίκων ο Θεός δεν τις εισακούει, μα και αποστρέφεται τις θυσίες και τις προσφορές τους. Γιατί η θυσία των αδίκων δεν είναι αγνή και καθαρή, αλλά μολυσμένη προσφορά. Ποτέ δεν έχουν ευλογημένη και καλή κατάληξη οι άδικες πράξεις των ανώμων. Άθλιος και ταλέπορος ο άδικος άνθρωπος. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελειώσαμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε. Γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Yeah.